Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιέζουν να αυξηθεί η εγγυημένη τιμή με την οποία πωλούν το ρεύμα τους στο δημόσιο. Ήταν μια επένδυση ζωής, έτσι μια αρχή, πήρα ένα δάνειο και αυτή τη στιγμή όλα έχουν πάει στράφη. Επένδυσε για να έχει εισόδημα και βγήκε και χρεωμένος. Ο Σπύλιος Πρίσκος, αντί να αγοράσει σπίτι, πήρε δάνειο για να φτιάξει πάρκο φωτοβολταϊκών στη Νέα Πέραμο. Και σήμερα, λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε, κινδυνεύει να δει την επένδυσή του να χρεοκοπεί. Υπολογίζαμε 1.200 ευρώ το μήνα να έχουμε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε στην τράπεζα 700 ευρώ. Παίρνουμε μέσο όρο 950 ευρώ με 900 μαζί με το ΦΠΑ. Γιατί οπότε, μιλάμε. Οπότε ουσιαστικά πληρώνουμε την τράπεζα με λίγα λόγια. Μας μένει ένα εκατοστάρικο το μήνα. Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πάρκου θέλησε να το πουλήσει. Να το χαρίσει όπως χαρακτηριστικά μας λέει, με μόνη υποχρέωση για τον αγοραστή να συνεχίσει να πληρώνει το δάνειο. Κι όμως ο αγοραστής δεν βρέθηκε παρά μόνο ένας, ο οποίος ζήτησε και χρήματα για να αναλάβει. Προσπάθησα να το χαρίσω χωρίς να βγάλω ένα ευρώ. Και έπρεπε να πληρώσω και από την τσέπη μου άλλα 30 χιλιάρικα σε υπεραξία. Με έως και 37% εισφορά αλληλεγγύης επί του τζίρου επιβαρύνονται τα φωτοβολταϊκά. Τις οικονομίες μιας ζωής επένδυσε σε αυτά τα πάνελ μόλις βγήκε στη σύνταξη ο Γιάννης Σταματάκος. Σου είχατε υπολογίσει το μήνα. Υπολογίζαμε στα 1.350 ευρώ. Μειώθηκαν κατά το 1/3 μετά από απόφαση του κράτους. Και με λίγα λόγια κάναμε συνεταίρο το κράτος. Με τα δικά μας χρήματα, με τους δικούς μας σκόπους, με το δικό μας ιδρώτα. Η περιοχή από τη Μάνδρα μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους με περισσότερες από 310 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια θεωρείται μαζί με την Κρήτη και τη Λακωνία ως το Ελντοράντο για την πράσινη ενέργεια. Όμως όπως λένε εδώ οι κάτοικοι, πολλοί ξεκίνησαν με όνειρα τέτοιου είδους επενδύσεις και σήμερα νιώθουν τα χρέη να τους πνίγουν. Η μονάδα, η συγκεκριμένη, στήχησε γύρω στους 160.000. Υπολογίζαμε ένα ετήσιο κέρδος γύρω στους 48 με 50.000. Λειτουργεί από 15 Δεκεμβρίου του 2012 και πήραμε 3 χιλιάρικα, τόσο ήταν το τιμολόγιο το πρώτο, τα πήραμε Ιούλιο. Ήδη είμαστε όλοι 8 παρακάτι μήνες απλήρωτοι. Και δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Στην ουσία μας λένε να κάνουμε το σταυρό μας. Σε απόγνωση βρίσκονται και οι αγρότες που επένδυσαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο ζητώντας από την πολιτεία αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο. Να διαχωριστούν οι μικρές τους επενδύσεις και να μην φορολογούνται με 30%. Η κιλοβατόρα πέφτει καθημερινά ή κάθε εξάμηνο, αν θέλετε να πω τη σωστή ορολογία. Ξεκίνησε από 0,50, 0,55 που έχουν οι στέγες, 0,48 και σήμερα έχει φτάσει στο 0,18, 0,20. Οι μικροί στενάζουν την ίδια ώρα που η πολιτεία έχει μπει σε διάλογο με μεγάλους παίχτες της αγοράς, οι οποίοι πιέζουν να αυξηθεί η εγγυημένη τιμή με την οποία πουλάνε ενέργεια στο ελληνικό δημόσιο και θησαυρίζουν. Και ενώ υπάρχουν εις βάρος κάποιων εξ αυτών συγκεκριμένες καταγγελίες για χρέη εκατομμυρίων προς τη ΔΕΗ και προνομιακή μεταχείριση με συνεχείς ευνοϊκές.